Και δεν καταρχήν την προηγούμενη φορά. Ο κύριος Κάτανας εξακολουθεί να μην κατηγορώ κατά την έννοια που πρέπει να συνεχίσει. Αν διαφυλάξω στο περίφημο άρθρο 7 του άρθρου 21, τέλος πάντων, παράγραφο 7 για το Σύνταγμα. Ναι, είναι καθαρά. Δεν μην κατηγορώ. Σε αυτό έχετε να πείτε κάτι. Βεβαίως, περιμένουμε και πρόκειται να ζητήσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο που ξεκινάει λίγη ώρα να συζητηθεί επίσημα η θέση που έχει η Περιφερειακή Αρχή και για αυτό το ζήτημα και για τα άλλα θέματα που υπέθησαν στις ψηφοφορίες για την αναθεώρηση του συντάγματος. Πιστεύω ότι η υπεύθυνη πολιτική θέση πρέπει να έχει διαχρονικά σταθερά χαρακτηριστικά, με σαφείς προτάσεις, υπευθυνότητα και καθαρή πολιτική στόχευση. Έχω επίσης την πεποίθηση ότι εκτιμήσεις που πετιούνται ως πομφόλιες για να δημιουργήσουν εντύπωση λίγων δευτερολέπτων δεν μπορούν να δημιουργήσουν κανένα θετικό αποτέλεσμα και βέβαια λυπάμαι που το λέω, αλλά αυτή η πρακτική που αναφέρατε προηγουμένως που ετέθη στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο είναι αυτή που χαρακτηρίζει όλη την πορεία της νέας Περιφερειακής Αρχής. Και λυπάμαι που το λέω αυτό, δυστυχώς ανάλογα χαρακτηριστικά εμφανίζει σε επίπεδο κεντρικής πολιτικής σκηνής ο πολιτικός του φορέας, ο ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με όλα τα ζητήματα που απασχολούν τον τόπο, την κοινωνία μας, την πατρίδα μας. Σε κάθε περίπτωση, εμείς με όρους ενότητας, σύνθεσης, υπευθυνότητας, συγκεκριμένων και σταθερών προτάσεων, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε ένα βήμα μπροστά, να γυρίσει σελίδα η πατρίδα μας, για να αντιμετωπιστούν τα μεγάλα και σοβαρά προβλήματα